Έχουμε την τύχη να ζούμε σήμερα στο πιο ενδιαφέρον και φιλόδοξο εγχείρημα της ανθρώπινης ιστορίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ένωση κρατών που προήλθε όχι μέσα από τον πόλεμο και την επιβολή, αλλά μέσα από τη δημοκρατία, τις κοινές αξίες και ένα κοινό όραμα για το μέλλον. Η ψήφος μας την 26η Μαΐου ενώνεται με τις ψήφους των υπόλοιπων Ευρωπαίων και επηρεάζει τις ζωές σχεδόν 520 εκατομμυρίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτές τις εκλογές αποφασίζουμε για το μέλλον. Η ψήφος μας σήμερα θα είναι καθοριστική για τις ζωές των παιδιών που θα γεννηθούν αύριο. Θέλουμε μια Ευρώπη δυνατή. Μια Ευρώπη που θα δημιουργεί δουλειές για τους νέους μας. Μια Ευρώπη που θα επενδύει στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας αυτούς όμως που οι δουλειές τους θα πληγούν από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Μια Ευρώπη που προστατεύει τα σύνορά της, χερσαία και θαλάσσια, ακριβώς για να μπορεί να συνεχίσει να είναι παγκόσμια νησίδα ασφάλειας, ειρήνης και ελευθερίας. Μια Ευρώπη που μεριμνά για τους ηλικιωμένους, για τα παιδιά, την οικογένεια. Σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Ενισχύουμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τον υποψήφιο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Manfred Weber. Οι εκλογές της Κυριακής θα δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα για τη μεγάλη αλλαγή που χρειάζεται και προσδοκά ο ελληνικός λαός. Αποτελούν πρόκριμα των εθνικών εκλογών που θα ακολουθήσουν σε λίγες εβδομάδες. Οι Έλληνες ζητάνε επιτακτικά λιγότερους φόρους, περισσότερες και καλύτερες δουλειές, καθώς και ισχυρό αίσθημα ασφάλειας. Οι Χιώτες ζητάμε δυναμική ανάπτυξη, βασισμένη στον τουρισμό, την ναυτιλία και τη μαστίχα, σύγχρονες υποδομές, λύση του μεταναστευτικού, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, μέριμνα για τα μικρότερα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Τις λύσεις θα δώσει ενωμένη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα των όλων, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι Έλληνες μπορούμε καλύτερα, αξίζουμε καλύτερα. Οι Χιώτες μπορούμε καλύτερα και αξίζουμε καλύτερα.